Αδελφοί μου, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος από το Παναγιοσκέπαστο μοναστήρι εδώ του Τρικόρφου, όπου η χάρη της Παναγίας μας και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ημέρες νηστείας και προσευχής, ευχόμεθα σε όλους εσάς να έχετε καλή Παναγιά. Όσοι ωφελείστε από το κανάλι μας, παρακαλώ να το διαδίδετε, αλλά και εκεί που γράφει εγγραφή, να εγγράφεστε. Εδώ στο μοναστήρι, επειδή είμαι και πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν οι ενορίες, αλλά βλέπω και λίγο πιο πέρα, για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται για την Εκκλησία μας γενικότερα. Και θέλω να γίνω κοινωνός, διότι οι δύσκολες αυτές οι ημέρες όλο και πλησιάζουν. Αδελφοί μου, μέσα στο βιβλίο αυτό που κάποιοι, όπως αναφέρομαι, προσπαθούν, εγώ ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω. Ελάλησα και τα είπα. Και θέλω να είστε γνώστες των όσων έχω πει, των όσων έχουμε γράψει, των όσων έχουμε προειδοποιήσει, ότι μέλη γενέστε. Να προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο μπαίνοντας στο ηλεκτρονικό κατάστημα monastiriakokelari.gr και να πάρετε όχι ένα βιβλίο, αλλά και δύο και τρία και πέντε. Είναι φτηνό, και να το διαδώσετε παντού, ώστε όλοι να ενημερωθούν, διότι ενημερώνει για πολλά θέματα. Εδώ είναι το περιοδικό μας, Ορθόδοξη Μαρτυρία. Είναι το 2008, όπως αναφέρει εδώ. Δηλαδή πάμε περίπου 10-12 χρόνια, 13 χρόνια πίσω. Έχει τον τίτλο «Έρχεται εκκλησιαστικός Καποδίστριας». Είμαστε στη Μητρόπολη Φωκίδος, αλλά όλη η Εκκλησία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η μη προσέλευσης νέων ανθρώπων εις τον ιερόν κλήρο. Έχω ξαναμιλήσει και παλαιότερα. Σε λίγο δεν θα χτυπά καμπάνα, ούτε σε μοναστήρι, ούτε σε ενορίες. Ήδη σε πολλά χωριά, αυτό είναι μία πραγματικότητα. Βλέπουμε μοναστήρια άδεια ή να έχουν μία ή δύο καλόγριες ή έναν ή δύο καλόγερους. Βλέπουμε ενορίες όπου ο παπάς περνάει μια φορά το μήνα ή μια φορά το δίμηνο, διότι μπορεί να έχει 2, 3, 4, 5 ενορίες να έχει ο ιερέας. Γιατί? Διότι δεν προσέρχονται νέοι άνθρωποι μορφωμένοι στον ιερό κλήρο. Και είναι αναγκαστικό και να είναι μορφωμένοι, διότι σήμερα δεν μπορεί να χειροτονήσεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο κληρικό. Είναι απαραίτητη σε μία κοινωνία, είναι απαραίτητο σε μία κοινωνία που είναι μορφωμένη και έχει αξιώσεις να θέλει να ακούει ένα σύγχρονο κήρυγμα, να λαμβάνει απαντήσεις στα όσα γίνονται στην οικουμένη και όχι να γίνεται μόνο μία λειτουργία, μία κηδεία, ένα ευχέλαιο και να φεύγει ο ιερέας διότι είναι αγράμματος και δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα χωριά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ιδιαίτερα το πρόβλημα φαίνεται την Ανάσταση, τα Χριστούγεννα, αλλά και τώρα ιδιαιτέρως το 15 Αύγουστο. Τι γίνεται? Να σας πω τι γίνεται. Θα μιλήσω εδώ το πρόβλημα το δικό μας, της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο Φωκίδος, το οποίο είναι πρόβλημα γενικότερο της Εκκλησίας μας. Σε όλους τους νομούς υφίσταται. Η Μητρόπολη μας
έχει 110 ενορίες, 110 χωριά. Ιερείς μόνον 60. Για σκεφτείτε λοιπόν, πόσοι θα κάνουν μεγάλη εβδομάδα, πόσοι θα κάνουν Χριστούγεννα από τα 110 χωριά, πόσοι θα έχουν λειτουργία τώρα το 15 Αύγουστο, μόνον τα 60 που έχουν ιερείς. Τα υπόλοιπα δεν θα κάνουν. Η καμπάνα τους δεν θα χτυπά. Κι όμως οι γονείς δεν οθούν τα παιδιά τους στο να γίνουν κληρικοί, με αξιοπρέπεια, με ήθος, με μόρφωση. Παπάς θα Παναγίνεις. Ναι, αλλά απαίτηση έχετε, αδελφοί μου, όταν έρχεστε στο χωριό, να έχετε και παπά. Πώς θα γίνει, όταν υπάρχουν μόνον 60 ιερείς και αλλού σε άλλες Μητροπόλεις υπάρχουν 40 ιερείς. Αλλά και εδώ εμείς που έχουμε 60, η μισή και πλέον είναι για σύνταξη. Ή θα τους πάρει ο Θεός ή θα βγουν σε σύνταξη. Σκέφτεστε λοιπόν μετά από 10 χρόνια τι θα συμβεί, αφού δεν προσέρχονται στον ιερό κλήρο άνθρωποι νέοι και μορφωμένοι που να θέλουν να εργαστούν και να δουλέψουν, όχι να πάνε για τα χρήματα για να πάρουν ένα μισθό, αλλά για να προσφέρουν στον αμπελώνα του Κυρίου, να εργαστούν στον αγρό του Κυρίου μας, όχι να κάνουν μια λειτουργία και να φεύγουν, αλλά να αγαπούν τους ανθρώπους, να αγαπούν την ενορία, να αγαπούν το μοναστήρι και όχι να κάνουν από μακριά ποιμαντική, όπως από μακριά αλλάζω το κανάλι στην τηλεόραση και κάνω τηλεποιμαντορία. Όχι, ο παπάς πρέπει να είναι στην πόλη που είναι η ενορία, στο χωριό που είναι η ενορία, να περπατάει, να ξέρει τα προβλήματα, να ξέρει τους ανθρώπους, να χτυπάει καμπάνα για όρθρο και εσπερινό, να χτυπάει καμπάνα σε κάθε θεία λειτουργία, να ακούει κήρυγμα, να γίνονται προσκυνηματικές εκδρομές, να γίνονται αγιασμοί στα σπίτια, να ευλογούνται. Αλλά μιλάω σε ότα μη ακουόντων και γι' αυτό και τα μοναστήρια κλείνουν και οι εκκλησίες κλείνουν, αλλά απαίτηση, επαναλαμβάνω, έχετε όταν έρχεστε στην επαρχία και όπου πάτε να έχετε ιερείς. Μα δεν γίνεται, αφού δεν κάνατε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, πού θα βρεθούνε? Στη λαϊκή αγορά θα πάμε και θα αγοράσουμε ιερείς, όπως αγοράζουμε τις ντομάτες και τις πατάτες? Τι είναι ο ιερέας? Πού θα βρεθεί? Άρα το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ιερείς. Και όσο συρρυκνώνονται, τι θα γίνει? Αυτό που είχα γράψει προ 10-15 ετών. Έρχεται εκκλησιαστικός Καποδίστριας. Δηλαδή, θα υπάρξει μία ενορία σε μία μεγάλη, θα λέγαμε, κομόπολη. Σε μία μεγάλη κομόπολη θα υπάρχει μία ενορία και τα χωριά που είναι δίπλα και γύρω-γύρω θα κλείσουν. Δεν θα έχουν παπά, αφού δεν γίνονται ιερείς. Θα υπάρχει ένας παπάς. Για σκεφτείτε ότι σε 10-15 χρόνια η Φωκίδα θα έχει μόνο 30 ιερείς. Το αυτό γίνεται, αδελφοί μου, και στις άλλες επαρχίες και στις άλλες Μητροπόλεις. Αλλά αυθύνουν το και στις μεγάλες, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Πάτρα.
παντού συρρυκνώνεται ο κλήρος. Συρρυκνώνεται. Με αποτέλεσμα, αδελφοί μου, να μην έχουμε προσέλευση ανθρώπων. Οι αιτίες είναι πολλές. Μία από αυτές είναι και το οικονομικό. Ότι ο μισθός του κληρικού είναι πάρα πολύ λίγος. 600, 700, 800 ευρώ το πολύ ενός πτυχιούχου. Πώς θα ζήσει αυτός ο ιερέας, ενώ στην Κύπρο οι ιερείς, από ό,τι πληροφορούμε, παίρνουν 2.000 και 2.500 ευρώ. Και γι' αυτό η Κύπρος δεν έχει έλλειψη ιερέων. Σπουδάζουν και θεολογία, τελειώνουν ιερατικές σχολές, μορφώνονται και προσέρχονται στον Ιερό Κλήρο, διότι μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, χωρίς να ζητιανεύουν, χωρίς να περιμένουν με το πρόσφορο να τους δώσετε 2, 3, 5, 10 ευρώ. Να βγαίνουν οι άνθρωποι σε ζητιανιά. Κρατάνε το ράσο τους με μια τιμή και αξιοπρέπεια. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, θα οδηγηθούμε σε εκκλησιαστικό Καποδίστρια, όπως οι Δήμοι έκλεισαν σε πολλούς νομούς, στο δικό μας Δήμο, στη δική μας μάλλον, στο δικό μας νομό εδώ στη Φωκίδα, είχαμε πολλούς Δήμους, γύρω στους 10, ίσως και παραπάνω. Και τώρα έμειναν 2 Δήμοι, σε ολόκληρο το νομό. Έτσι ακριβώς θα μένουν 2-3 εκκλησίες ανοιχτές, αφού δεν θα έχουμε ιερείς. Και όλα τα υπόλοιπα χωριά, οι εκκλησίες τους θα γίνουν ξοκλήσια. Θα γίνουν ξοκλήσια. Και όπως το ξοκλήσι πάει ο παπάς μία φορά το χρόνο την ημέρα που γιορτάζει, έτσι ακριβώς μία φορά το χρόνο θα πηγαίνει ο ιερέας στο Α ή στο Β χωριό. Παρεκτός και αν κάποιος πεθάνει. Εάν κάποιος πεθάνει, σίγουρα θα πηγαίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να κάνει μια κηδεία στο ένα χωριό ή να κάνει μια κηδεία στο άλλο χωριό. Έρχεται λοιπόν εκκλησιαστικός Καποδίστριας και κάτι που οι άθεοι, οι αντίχριστες δυνάμεις το επιδιώκουν. Κλείσαν τα σχολεία, στην ουσία οι τοπικοί πρόεδροι δεν έχουν καμία αξία, όλη η δύναμη και η εξουσία είναι στο Δήμο, τα πάντα κλείνουν, κλείνουν σε λίγο και οι εκκλησίες. Ελλείψη ιερέων. Και όχι μόνο ελλείψη ιερέων, αλλά ελλείψη και ανθρώπων. Διότι όταν τα χωριά, αδελφοί μου, τα έχουμε εγκαταλείψει και ζουν μόνο 5, 10, 20 άνθρωποι, πώς θα συντηρηθεί ο ναός, ο οποίος έχει έξοδα, τον ψάλτη, το νέο κόρο, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό, απέναντι στο κράτος τις υποχρεώσεις του, απέναντι στη Μητρόπολη τις υποχρεώσεις που έχει, απέναντι στην Ιερά Σύνοδο και στην Αποστολική Διακονία τις υποχρεώσεις που έχει, ο κάθε ναός που είναι στην Ελλάδα, είτε μικρός είτε μεγάλος. Και αυτά είναι νομοθετημένα από το κράτος. Πώς θα βγουν τα έξοδα του ναού όταν υπάρχει και παπάς, αλλά εκκλησιάζονται μόνο 5-10 άνθρωποι? Πώς, αδελφοί μου, έρχονται εδώ τα εκκλησιαστικά συμβούλια και μας λένε ότι δεν βγαίνουμε πέρα οικονομικά. Αφενός μεν διότι δεν έχει ιερέα η ενορία, και ο ιερέας έχει άλλες 4 ή 5 και περνάει μια φορά το μήνα, και πολλές φορές αντί να κάνουμε Κυριακή Θεία Λειτουργία κάνουμε το Σαββάτο μόνο Θεία Λειτουργία. Τα μοναστήρια, αν είναι γυναικεία, συνήθως λειτουργούν μόνο το Σαββάτο και δεν μπορούν να λειτουργήσουν Κυριακή, διότι ο παπάς που πρέπει να πάει στο μοναστήρι να λειτουργήσει
την Κυριακή στο γυναικείο μοναστήρι, ταυτόχρονα έχει και 5 ενορίες και πρέπει να πάει και στις 5 ενορίες μία Κυριακή, την άλλη Κυριακή στο άλλο χωριό. Αυτό τι δείχνει? Συρρήκνωση. Άρα, αδελφοί μου, οι ενορίες των χωριών μας σε λίγο θα γίνουν όπως έγινε και στους Δήμους. Θα έχουμε εκκλησιαστικό Καποδίστρια. Το είχα πει από το 2008 σε αυτό το περιοδικό. Το βλέπετε σήμερα, θα γίνει πραγματικότητα και θα εκπληρωθεί αυτό το οποίο τότε είχα γράψει. Αδερφοί μου, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας οθήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να σπουδάσουν ιερές επιστήμες, να αγαπήσουν τον Χριστό, να προσέλθουν ως ιερείς έγγαμοι ή άγαμοι στα μοναστήρια και στις εκκλησίες μας, ως μοναχοί ή μοναχές, διότι θα πέσουν και τα μοναστήρια μας. Και το κράτος θα κάνει αυτό που τα έκανε στη Γερμανία. Πολλοί ναοί πουλήθηκαν σε μουσουλμάνους, διότι αυξήθηκαν οι μουσουλμάνοι και οι ναοί μας έγιναν τζαμιά στην Ευρώπη. Οι ναοί μας στη Γερμανία έγιναν μουσεία, και όχι μόνο στη Γερμανία, και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Βλέπετε, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος και φταίμε όλοι σε αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, όλοι εσείς, να ενδιαφερθείτε αν αγαπάτε το Χριστό και την Ελλάδα. Στηρίξτε την Εκκλησία, στηρίξτε τις ενορίες σας, στηρίξτε τα μοναστήρια, δώστε ένα από τα παιδιά σας να γίνει κληρικός, να γίνει μοναχός, να κρατήσουμε αναμένη τη δάδα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού έως της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Αδελφοί μου, πολλά από αυτά για τις δύσκολες ημέρες είναι γραμμένα και εδώ μέσα. Τα έχω γράψει και στα περιοδικά μας που εκδίδει το μοναστήρι μας. Τα λέω στις ομιλίες μας, τα λέω και στους ναούς, τα είπα και στο κανάλι. Εγώ ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω για όσα θα μας βρουν. Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, για το μέλλον αυτής της χώρας. Είναι στα δικά μας χέρια το πώς θα χειριστούμε. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα ονόματά σας υπερηγείας, αλλά και υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των κεκοιμημένων σας, τώρα στα 40 λίτουργο που κάνουμε εδώ στο μοναστήρι μας. Όμως τα ονόματα μόνο στο blog gerontasnektarios.gr. Ευχαριστώ την αγάπη σας που μου τη δείχνετε ποικιλοτρόπως και δεν μας ξεχνάτε. Σύντομα θα τα πούμε και με ένα άλλο βίντεο. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.